βγάλανε στο σωσίδιο και δεν με ανεβάζανε απάνω, μόνο μου βγάλανε το σωσίδιο και βάλανε τους δικούς τους, Ιταλούς. Με πετάξανε, μου βάλανε το σωσίδιο εδώ μαζί με τον άντρα μου και μετά ήρθε ένας Ιταλός, φώναζε, μου πέταξε το σωσίδιο, έβαλε τον ειδικό του και τον ανέβασε απάνω. Και εμείς ψυχοραγούσαμε, χάμε 12 ώρες και τρέμαμε, ούτε μια κουβέρτα, ούτε ένα τσάι, ούτε ένα κονιάκ να μας πετάξουν, ένα νερό. Ο άντρας μου πέθαινε, είχε ζάχαρο από νερό και δεν του δίδε κανείς βοήθεια. Κανένας δεν μας βοήθησε. Μόνο ήθελε ψήφους. Ψήφους έψαχνε και τον κόσμο τόσα άτομα, 400 άτομα κινδυνεύαμε. Μόνο εμείς, ούτε εχθρού να μην τη δίνει ο Θεός αυτή την ώρα. Αν δείτε τα κρέτα μου, κοιτάξτε πώς με έχει πιάνει ο άντρας να με κρατάει, να με χάσει από τον κόσμο μέσα, να τραβάμε ο ένας τον άλλο. 12 ώρες να τραβάμε, να τσίρνομαι, να είμαστε στο τέρμα, να φοβηθούμε, μην γλιστρίξουμε. Οι φωτιές από κάτω δεν στενόμαστε, από τις φωτιές. Από τις φωτιές δεν στενόμαστε. Και να έρθει αναθυμιάσεις, να φεύγουμε, να πάμε στις φλόγες μέσα, να γυρίζουμε πίσω. Και τελικά λέω στον άντρα μου, σπάσε το τζάμια του, εκεί που είναι ο καπετάνιος, αγάπη μου, δεν ξέρω και πολύ. Η γέφυρα είμαστε, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, 9 μποφόρ, νερό, κρύο. 10-11 ήταν. 10-11, μην κοίστας για εσείς μόνο, εγώ θα τα πω. Και σπάσανε με το πυροσβεστήρα εκείνο, σπάσαμε τα τζάμια και έτσι μπήκαμε μέσα και ζεσταθήκαμε λιγάκι. Έτσι μπήκαμε μέσα και ζεσταθήκαμε λιγάκι. Αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αγάπη μου, και το σε λέω να μου πούνε που είναι και δεν ξέρω. Δεν ξέρω που είναι ο άντρας μου. Δεν ξέρω που είναι. Από πού είσαι, για πες μας. Το Ηράκλειο της Κρήτης. Και έχω χάσει και το παιδί μου 7 χρόνια. Και μου κάναν τα ίδια και δεν μου λέγανε που είναι. Το ίδιο φοβάμαι και με τον άντρα. Και σας ηγετεύω. Σας ηγετεύω να βρεθεί ο άντρας. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Για το πλοίο, τι σας έλεγαν, πώς έφτιαξε. Δεν χτυπήσα, αγάπη μου, δεν χτυπήσανε σιρήνες. Δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ επειδή 5 ώρα ξυπνάω πάντα, έτσι είναι το έθιμό μου, ακούω μυρωδιά. Φώναζα στον άντρα μου, η ζωή του ήμουνα εγώ. Αλλιώς θα πέθαινε ο άντρας μου, όπως και τα παιδιά που τα βγάζουν τώρα από τις καμπίνες νεκρά και καημένα. Δεν υπήρχε ειδοποίηση από πουθενά. Ήμουν στην καμπίνα μου και κόντουσα να σκάσω από τους καπνούς. Είδατε ανθρώπους να πηδάνε στη θάλασσα, τραυματίες, ανθρώπους να μην τα καταφέρνουν. Λείπει κόσμος τώρα. Λείπουν 37 άτομα, είναι αγνοούμενοι. Έχουν πέσει άνθρωποι στη θάλασσα, δεν λένε και όλη την αλήθεια. Οι επίσημοι νεκροί είναι 8, τουλάχιστον 3 συνάδελφοί μου είναι νεκροί, διότι κοιμόντουσαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Οι υπόλοιποι είναι από τον πανικό που πέσανε στη θάλασσα, με τις σωστικές λέμβους που πέσανε μέσα, κόπηκαν τα σκηνιά και πέσανε απότομα. Και είναι άτομα τα οποία πέσανε στη θάλασσα και επειδή ήταν η νύχτα, είχε πάρα πολύ κύμα. Ακόμα δηλαδή και στη θάλασσα που κάποιος θεωρεί ότι αν πέσει θα σωθεί, δεν υπήρχε καμία σωτηρία από το κύμα και από τον κακό καιρό. Δεν υπήρχε καμία ειδοποίηση, καμία ενημέρωση. Μόνος μου έπρεπε να πάω να βρω πού είναι τα σωσίβια. Όταν φτάσατε εκεί πέρα λοιπόν, πώς επιβιβαστήκατε σε αυτό το καράβι, μου είπατε? Από μία ανεμόσκαλα. Ρίξανε σκάλα, την οποία έπρεπε να κρατηθούν, να σκαρφαλώσουμε. Πρώτα, εντάξει, ανέβαινε ο κόσμος σιγά σιγά. Φυσικά το καραβάκι μας χτυπούσε πάνω στο μεγάλο το καράβι σαν καριδότσουφλο. Είχε μεγάλο κυματισμό. Προσπαθούσαμε να δεθούμε με σκηνιά. Τα σκηνιά κάθε τρεις και λίγο σπάγανε. Μετά από 2-3 απόπειρες, ανέβηκε πρώτα ο μεγάλος, μετά η σύζυγος από πίσω, μετά ο μικρός. Και ενώ περίμενα να ανεβώ κι εγώ από πίσω του για να τον βοηθήσω, ξανασπάει το σκηνί, φεύγω 10 μέτρα πίσω και ώσπου να ανεβεί ο μικρός από κάτω πάνω, πόσα μέτρα, 10-15 μέτρα πόσο ήταν, χάσαμε τη μισή ζωή.